που έχετε για το μνημόνιο είναι διαφωνία, γιατί η ρύθμιση για το γάλα δεν σας αρέσει, η ρύθμιση για τους ταξιτζίδες δεν σας αρέσει, τα φαρμακεία και πάει λέγοντας. Τρία σχόλια καταρχήν. Ναι. Ένα, το σχόλιο της υπευθυνότητας των βουλευτών της συμπολίτευσης. Εκείνο που αποδεικνύεται έχουν τέτοια κομματική στράτευση, η οποία ούτε στα κομμουνιστικά κόμματα δεν την έχουμε ξαναδεί. Ενδιαφέρον. Αλλά να πω γιατί μας ενδιαφέρει. Εμείς αποφασίζουμε συλλογικά, έχουμε διαφωνίες, τις εκφράζουμε τις διαφωνίες και αποφασίζουμε συλλογικά και το ξέρετε. Είναι τιμή μας. Οι διαφωνίες μας και ο τρόπος που τις επιλύουμε. Δεν είναι, μας δίνουν διαταγή, ούτε μας μαζεύουν. Όχι, αλλά πρέπει να ξέρουμε κιόλας ποια είναι η γραμμή. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι, κυρία Φωτίνα, να μας πείσετε τώρα, γιατί διαφωνείτε. Να πω γιατί τώρα, η κυβέρνηση να πω μας λέει τώρα τι το πρόβλημα για του γάλακτος. Ναι. Ένα. Και μετά στο πλεόνασμα. Αμέσως ναι. μετά. Θα δούμε και μετά το πλεόνασμα. Το δεύτερο δηλαδή σχόλιο που θέλω να κάνω είναι για όλη την ιστορία του γάλακτος, της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων κτλ. Προσέξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι η χώρα μας έφτασε στο 3% της ΑΕΠ, του ΑΕΠ, τον πρωτογενή τομέα. 3%! Ναι. Η περιβόητη αγροτική Μιλάτε χώρα. Μιλάτε για τους κτηνοτρόφους, έτσι. Ναι. Όχι, μιλάω για τον πρωτογενή τομέα. Συνολικά. Μιλάω συνολικά. Τώρα, η κτηνοτροφία ήταν από τα ατού μας, λόγω ιδιαιτερότητας στην Ελλάδα. Δηλαδή, το 80 ήμασταν πλήρες. Έτσι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πρόβλημα διατροφικής επάρκειας, ένα κάρο προβλήματα και η οικονομία κλίμακας που έχουμε είναι να ενισχύουμε πρώτον τον πρωτογενή τομέα με κάθε τρόπο. Έτσι, με αυτό δεν ενισχύεται και το ξέρουμε όλοι επίσης, ότι θα διαλυθούν και οι κτηνοτρόφοι, θα διαλυθούν τα μαντριά, οι στάνες και τα λοιπά με αυτό το μέτρο, αυτό το ξέρουμε. Κυρία αυτό είναι Φωτίου, το ένα. Μισό λεπτό, όχι δεν θα κλείσουμε. Όχι, θα συνεχίσετε. Μόλις αρχίσαμε. Ναι, δεν θα κλείσουμε, αλλά θα κλείσω αυτή την πρόταση. Αυτή την πρόταση για να συνεχίσουμε. Είναι το ίδιο με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Δηλαδή των μηχανικών. Δεν μας ενδιαφέρει αν το απελευθερώνουμε το επάγγελμα για να είναι πολύ φτηνή η τιμή που ο μηχανικός υπηρεσία προσφέρει και ας πέσει το σπίτι, ας μην λειτουργεί το λιμάνι, ας μην είναι καλή. Είναι λειτουργήμα. Όχι κύριε οικονόμου. Είναι λειτουργήμα. Η τιμές, η δίκαια τιμή. Μέχρι τώρα δεν φωνάζατε την κυβέρνηση, κόβει μισθούς και αφήνει τις τιμές στο ράφι στα ίδια. Τώρα πάνε να τις ακατεβάσει. Ούτε αυτό σας αρέσει. Η δίκαια τιμή, κύριε οικονόμου, η δίκαια τιμή των προϊόντων. Απ' τη μια. Δηλαδή δίκαια τιμή καταναλωτή παραγωγού, έτσι. Από την άλλη, των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους ανθρώπους, δεν εξαρτάται από το πώς με τέτοια μέτρα ρίχνουμε τις τιμές. Πάμε μια τελεία, να κάνουμε το διάλειμμα που πρέπει. Να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Πάμε.